Μαζί σας αρχίσω, κύριε Ηλιάδη. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης, αγνοώντας Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Αίγυπτο, εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της αναθεωρητικής πολιτικής των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο και ήρθε να προσθεθεί σε όλα αυτά η πρόθεση της Λευκωσίας για προσφυγή στη Χάγια καθορισμό ΑΟΣ με την Τουρκία. Ποια πρέπει να είναι η ανάλυση για αυτές τις εξελίξεις? Κύριε Δημήτρη, νομίζω ότι είναι πολύ φανερό ότι η Τουρκία ακολουθεί μια ιδιαίτερα οπωσδήποτε επιθετική πολιτική στο όλο θέμα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα στη Μεσόγειο. Εξού και η συμφωνία την οποία πέτυχε μαζί με την Λιβύη, η οποία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα οπωσδήποτε και σε εμάς, αλλά και στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η αντίδραση της Κυπριακής κυβέρνησης να ετοιμάσει ενδεχομένως μια προσφυγή ή να μελετά το ενδεχόμενο μιας προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχω τη γνώμη ότι αυτό το πράγμα δεν αρκεί. Και ούτε αν κερδίσουμε οπωσδήποτε μια απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, την οποία απόφαση δεν δέχεται προφανώς η Τουρκία, θα μας οδηγήσει κάπου καλύτερα. Απλώς θα προσθέσουμε οπωσδήποτε στην φαρέτρα τη δική μας ένα ακόμη επιχείρημα το οποίο αποδεικνύει ενδεχομένως την παρανομία στην οποία προβαίνει η Τουρκία. Αλλά έχω τη γνώμη ότι η Τουρκία έχει συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα παρανομεί διεκδικώντας αυτά που νομίζει ή πιστεύει ότι την εξυπηρετούν και ότι είναι τα συμφέροντά της. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν μια σκέψη άξια προσοχής. Η Κύπρος, η οποία έχει αναπτύξει την ειδική σχέση μαζί με τις χώρες της περιφέρειας μας, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, ο Λίβανος, να μελετήσουν ένα ακόμη ενδεχόμενο, το οποίο μου φαίνεται ότι θα ήταν ενδιαφέρον. Είναι γνωστή η σχέση που η Κύπρος ανέπτυξε με όλες αυτές τις χώρες που ανέφερα προηγουμένως. Γιατί δεν μελετάει η Κυπριακή κυβέρνηση το ενδεχόμενο ενός κοινού παραπεμπτικού, αν θέτε, με όλες αυτές τις χώρες προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Με κεντρικό αίτημα, ας μας βοηθήσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να οριοθετήσουμε οπωσδήποτε τις αποκλειστικές ζώνες και τα ζωτικά συμφέροντα των χωρών αυτών οι οποίες βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επιχείρημα το οποίο προβάλλεται από πλευράς Τουρκίας ότι δεν συνυπογράφει το παραπεμπτικό για το Διεθνές Δικαστήριο με την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή δεν την αναγνωρίζει, νομίζω οπωσδήποτε θα καταρρύπτεται, διότι θα προέρχεται και από άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα. Συνεπώς, η θέση της Τουρκίας, κατά την άποψή μου, θα γίνει δυσχερέστερη εάν προέρθει ένα τέτοιο αίτημα από τις χώρες οι οποίες βρέχονται. Με ενοχλεί αφάνταστη, κυρία Κημήτρη, εμένα προσωπικά, να επιμένουμε οπωσδήποτε σε μια εξόχως νομικήστικη προσέγγιση οπωσδήποτε στο θέμα, επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα, εν γνώση μας ότι η Τουρκία δεν δέχεται αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνουμε οπωσδήποτε αυτό το ενδεχόμενο τώρα, μετά που δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες σε βάρος της Κύπρου και σε βάρος ίσως και της Ελλάδας. Είναι προτιμότερο να αποτρέπουμε μια δυσμενή εξέλιξη παρά να τρέχουμε οπωσδήποτε να καταφεύγουμε σε νομικήστικες προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουμε πελώρια οικονομικά αυτό το πολιτικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Το έθεσα αυτό το ερώτημα στον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ηλιάδη. Τι κάναμε για να αποτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις? Ο κ. Χρυστοδουλίδης μου λέει, τι μπορούσαμε να κάνουμε? Πήγε η Τουρκία με μια κυβέρνηση στη Λιβύη που την ελέγχει, στρατιωτικά και άλλως πώς, και έκανε ένα σύμφωνο. Να μια ιδέα την οποία σας δίνω τώρα, κύριε Κημήτρη. Αυτό ναι, εκεί θα σας πω νομίζω τώρα, ότι. Πάντα εσείς δεν μένετε στη διάγνωση και την παρατηρήση, ή πάντα βάζετε εισηγήσεις, κύριε Ηλιάδη. Είπατε στην αρχή ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βάζουμε ακόμα ένα επιχείρημα στη φαρέτρα μας. Πώς το κοινό παραπεμπτικό από όλες αυτές τις χώρες διαφοροποιεί το αποτέλεσμα και δεν θα είναι ακόμη ένα επιχείρημα? Αυτή η σκέψη την οποία εγκατέθεσα τώρα νομίζω ότι έχει και μια άλλη διάσταση. Έχει πολιτική διάσταση. Να έρχεται αυτή η πίεση προς την Τουρκία από όλες τις χώρες οι οποίες βρέχονται από την Μεσόγειο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος υπήρξε οπωσδήποτε ο πρωτεργάτης της ιδέας της περιφερειακής συνεργασίας, έπρεπε οπωσδήποτε να δει και αξίζει τον κόπο οπωσδήποτε να το αξιοποιήσει. Θα μπορούσε οπωσδήποτε να γίνει ένα κοινό παραπεμπτικό με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου,
ζητώντας από την Τουρκία οπωσδήποτε όλες αυτές οι χώρες, οι πέντε αυτές χώρες, να συνυπογράψουν και να, με το εξής αιτιολογικό. Κοιτάξτε, δημιουργείται πρόσθε ολονέ και μεγαλύτερη ένταση στον χώρο τον δικό μας. Τα πράγματα φαίνεται ότι πλησιάζουν σε οριακό σημείο. Ας αποτρέψουμε τα χειρότερα που μπορεί να έρθουν όλοι μαζί, καταθέτοντας οπωσδήποτε αυτή την πρόταση. Και επαναλαμβάνω, και αν ακόμη δεν θα το αποδεχόταν η Τουρκία, η αίσθηση δική μου, η εντύπωση δική μου, κύριε Κιμήτρη, είναι ότι και πάλι οπωσδήποτε οι χώρες οι οποίες παλεύουν για να υπάρξει ειρηνική επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι οπωσδήποτε κερδισμένες. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοστομίδη, ποια είναι η δική σας άποψη για τις πρόσφατες εξελίξεις? Από τη μία είναι το σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας και από την άλλη η πρόθεση της Λευκοσίας να προσφύγει στη Χάγη. Δεν είναι μόνο πρόθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει κατατεθεί ήδη αίτηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για οριοθέτηση στη βάση της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Μάλιστα. Φυσικά η Τουρκία δεν είχε αναγνωρίσει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας και πιθανόν το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να μην έχει δικαιοδοσία κατά την άποψή του για να επιληφθεί του θέματος. Όμως, υπάρχουν παραδείγματα διεθνώς που υποδεικνύουν ότι ακόμη και αν δεν έχει υπογράψει μια χώρα τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, μπορεί το Διεθνές Δικαστήριο με τη συνένεσή της να προβεί σε εξέταση και να αποφασίσει επί του θέματος. Όπως έγινε παράδειγμα μεταξύ Νικαράγουας και Κολομβίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Από την άλλη, υπάρχει άλλη δυνατότητα προσφυγής στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο βάσει της ίδιας συνθήκης, όπου ακόμη και αν δεν το δεχτεί η Τουρκία, τότε το δικαστήριο προχωρεί την έκδοση αποφάσεως σε σχέση με την οριοθέτηση ζωνών θάλασσας. Υπάρχει ακόμη ένα παράδειγμα. Είναι παράδειγμα Κίνας, Φιλιππινών. Η Κίνα αρνήθηκε να προσέλθει στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο είπε ότι έχει δικαιοδοσία και εξέδωσε απόφαση υπέρ των Φιλιππινών. Τώρα, η Κίνα δεν την αναγνωρίζει και φυσικά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Όμως, ξέρετε, τα αδύναμα κράτη έχουν μια γραμμή άμυνας. Η άμυνα είναι το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κατακραυγή εναντίον των παρανομιών κατά κανόνων εθιμικού διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία αυτό πράττει. Πιστεύω ότι η απόφαση της Κύπρου να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι σωστή. Τοποθετεί δηλαδή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τα διεκδικεί με αυτοπεποίθηση ότι έχει δίκαιο να διεκδικήσει αυτά τα δικαιώματα και νομίζω αποκτά ένα συγκριτικό πολιτικό πλεονέκτημα εναντί της Τουρκίας. Συμφωνώ ότι θα ήταν ιδεώδες αν τα άλλα κράτη της περιοχής συνέβαλαν και συνεργάζονταν για μια κοινή προσφυγή για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι μια επιδίωξη που αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να εξεταστεί από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών. Τώρα ή θα πρέπει να το έχουμε ήδη βολιδοσκοπήσει, κύριε Χρυσοστομίδη, αυτό που λέει ο κύριος Ηλιάδης? Νομίζω ότι υπάρχει ήδη βολιδοσκόπηση και υπάρχει ήδη συνεργασία όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου. Παράδειγμα, η οριοθέτηση Αιγύπτου-Κύπρου, οριοθέτηση Ισραήλ-Κύπρου, οριοθέτηση Λιβάνου-Κύπρου και φυσικά η επιδιωκόμενη οριοθέτηση με τη Συρία όταν επιτέλους ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει προσφυγή. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τις παραβιάσεις χωρίς αντίδραση, γιατί τότε όχι μόνο η κατοχική Τουρκία, αλλά και η διεθνής κοινότητα λέει αφού η Κύπρος δεν αντιδρά, γιατί να αντιδράσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, η απόφαση για καταχώρηση της προσφυγής, κατά την άποψή μου, είναι απόλυτα ορθή. Τώρα, ανέφερα τα παραδείγματα που υπάρχουν στο Διεθνές Δικαστήριο και στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω ότι
γίνεται σαφής προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση και να προχωρήσουμε με την δυνατότητα ένα από τα δικαστήρια να θεωρήσει ότι έχει δικαιοδοσία παρά την αντίδραση της Τουρκίας. Τι θα κερδίσουμε, κύριε Χρυσοστομίδη? Κερδίζουμε πολιτικά πλεονεκτήματα και εκθέτουμε την Τουρκία επίσημα πλέον ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι αυτή η ανοχή έναντι της Τουρκίας έχει κάποια όρια. Πώς τον κύριο Ηλιάδη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σχολιάσω τις σκέψεις του αγαπητού μου φίλου του κ. Χρυσοστομίδη. Εγώ ανήκω σε εκείνη τη σχολή σκέψης που πιστεύει ότι η νομική προσέγγιση και η κατοχύρωση και η αναγνώριση του δικαίου μας δεν θα μας βάλει από αυτό το αδιέξοδο. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε καινούργια σκέψη, καινούργια προσέγγιση. Γι' αυτό η εισήγηση που είχα κάνει προηγουμένως, να γίνει μια συλλογική προσπάθεια, οπωσδήποτε, να απευθυνθούν οι χώρες που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο ή ευρύτερα και από τη Μεσόγειο, προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, λέγοντας το εξής. Αυτή η περιοχή είναι εν δυνάμει οπωσδήποτε περιδιαποθήκη, η οποία μπορεί να προκαλέσει οπωσδήποτε μείζονες συμφορές σε πολλά κράτη-μέλη της Μεσογείου. Παρακαλούμε για την βοήθεια σας εσάς να οριοθετήσουμε τα δικαιώματα μιας εκάστης των χωρών αυτών, έτσι που να επιληθεί αυτή η διένεξη με τρόπο ειρηνικό. Δεν βλέπω λόγο γιατί το Ισραήλ να μην θέλει οπωσδήποτε να ενώσει τις δυνάμεις του σε μια τέτοια προσπάθεια. Η Αίγυπτος, της οποίας οπωσδήποτε τα δικαιώματα παραβιάζονται. Η Ελλάδα, η οποία οπωσδήποτε φύγεται και αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά. Συνεπώς, νιώθω ότι πέρα από την αυστηρά οπωσδήποτε νομικήστικη προσέγγιση, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και πρόσθετη σκέψη πολιτικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθόλου νομικήστικη προσέγγιση. Είναι διεκδίκηση δικαίων βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι νομική προσέγγιση. Δεν είναι νομικήστικη προσέγγιση. Νομική προσέγγιση. Ωραία. Αποσύρω τον όρο νομικήστικη και λέω νομική προσέγγιση. Εγώ ανήκω σε εκείνη τη σχολή σκέψης που πιστεύει ότι τα σύνθετα πολύπλοκα πολιτικά προβλήματα στον σημερινό κόσμο δεν λύνονται με βάση το δίκαιο και μόνο. Θέλετε να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Για 30 ολόκληρα χρόνια ή και περισσότερα οπωσδήποτε, οι εβραϊκοί οικισμοί οπωσδήποτε στην Δυτική Όχθη ήσαν παράνομοι. Προχθές ήρθε ο κύριος Τραμπ και ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ και να λέει ότι δεν είναι κατά ανάγκη παρανομία αυτό το πράγμα. Και αφήνει να νοηθεί ότι μπορεί οπωσδήποτε να νομιμοποιηθούν ακόμα και οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Όχθη. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για μας. Γιατί και εμείς έχουμε εδάφη τα οποία είναι κατεχόμενα και αύριο μπορεί να μην είναι παράνομη όσο ήταν για τα 35 τόσα χρόνια η κατοχή. Όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Κιμήτρη, κατά την άποψή μου, δημιουργούν σταθερά επιβαρυντικές συνθήκες σε βάρος του κυπριακού προβλήματος, το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να αφυπνίσει όλους εδώ σε αυτόν τον τόπο. Δεν μας παίρνει πια ο χρόνος και δεν μου αρκεί εμένα να παίρνω οπωσδήποτε αποφάσεις από το ένα έθνη, να μην έχω κανένα αποτέλεσμα και για 35-40 ολόκληρα χρόνια, 45 χρόνια σήμερα, να είναι οπωσδήποτε ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια προς την κατεύθυνση να λύσουμε επιτέλους το κυπριακό πρόβλημα και να ειρηνεύσει αυτός ο τόπος εδώ. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Ηλιάδης μέχρι ποιου σημείου θέλει να κάνουμε νέες υποχωρήσεις για να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Δεν μίλησε για υποχωρήσεις. Εγώ δεν μίλησα για υποχωρήσεις. Αλλά εγώ μιλώ οπωσδήποτε για μια παράλληλη διαδικασία. Μπαίνοντας σε μια νέα διαδικασία που ελπίζω ότι θα ξεκινήσει, θέλω να ξέρω τι ακριβώς δέχεται η πλευρά του κύριου Ηλιάδη, με τον οποίο συζητούμε πολύ συχνά, ομολογώ, η ανοχή, η μη αντίδραση δημιουργεί περαιτέρω τελεσμένα, παγιώνεται τελεσμένα και παγιώνει και την γνώμη της διεθνούς κοινότητας ότι εμείς δεν αντιδρούμε, έστω και αν η δύναμη της Τουρκίας επιβάλλεται σε πολλούς τομείς. Η μη αντίδρασή μας είναι εις βάρος μας. Αν ο κύριος Χρυσοστομίδης υπενήσεται ότι η συλλογική προσφυγή οπωσδήποτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι αυτό το υποχώρηση, νομίζω ότι δεν συμπίπτομαι. Δεν έχω μιλήσει για τούτο. Εγώ δεν μίλησα για τίποτε άλλο. Εγώ μίλησα για κάτι αυτό το συγκεκριμένο. Είπα από την αρχή ότι θα ήταν ιδεώδες αν όλα τα κράτη της περιοχής συνεργάζονταν εναντίον της Τουρκίας. Εγώ δεν λέω να συνεργαστούν εναντίον της Τουρκίας. Εγώ λέγω να συνεργαστούν για να ειρηνεύσει η Ανατολική Μεσόγειος, καλώντας και την Τουρκία.
Και θέλω να προσθέσω απολύτως ακόμη κάτι. Εμείς υπήρξαμε όπως θειασσότες της ιδέας να λύσουμε το πρόβλημα στη βάση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης. Και λέω εγώ το εξής. Εάν με αληθινά πιστεύουμε σε αυτό, δεν θα πρέπει να μας τρομοκρατεί η ιδέα να προσφύγουμε, να καταφύγουμε συλλογικά οπωσδήποτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο μπορεί να μην μας δικαιώσει απόλυτα στις θέσεις τις οποίες διατηρούμε σήμερα. Να είμαστε έτοιμοι οπωσδήποτε και γι' αυτό. Δεν είναι υποχώρηση αυτό, κύριε Γκρίνη. Είναι αναγνώριση και αποτέλεσμα οπωσδήποτε της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Συμφωνώ να συνεργαστούμε με όλα τα κράτη της περιοχής για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Εάν όμως δεν συμφωνήσουν για κάποιους δικούς τους λόγους, παραδείγματος χάρη το Ισραήλ δεν είχε αναγνωρίσει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αν λοιπόν για δικούς τους λόγους δεν θέλουν να συμμετάσχουν, εμείς δηλαδή πρέπει να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αφού η πρώτη μου τοποθέτηση, αγαπητέ μου Κύπρο, ήταν ορθώς η κυβέρνηση προσφεύγει οπωσδήποτε τώρα στο Αλλά να διερευνήσουμε και το αλλά να πάμε όλοι. Θα είχε άλλη βαρύτητα, κατά την άποψή μου, κύριε Κυμήτρη. Θα είχε άλλη βαρύτητα. Συμφωνείτε, λέει και ο κύριο Σωστομίδη, ότι δεν συμφωνεί σε αυτό. Εγώ θέλω να πάμε λίγο, κύριε Σωστομίδη, για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα πλέον πώς διαμορφώνεται στο Κυπριακό, με αφορμή και την αναθεωρητική πολιτική τη Τουρκία στην περιοχή. Γιατί πλέον παραπέμπονται εξελίξει για μετά τι λεγόμενε εκλογέ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τουρκοκύπριος ηγέτης και πρέπει να δούμε τελικά είναι το ίδιο να είναι ο κύριος Ακκίντζη και να είναι ο κύριος Τατάρ, είναι το ίδιο να είναι ο κύριος Ακκίντζη και να είναι ο κύριος Ζερσάη. Τι γίνεται σε εκείνο το μέτωπο και τι κάνουμε μέχρι τότε που δεν θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, τίποτα ουσιαστικό σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Κύριε Κυμήτρη, χαίρομαι πολύ για τις προκλητικές σας ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ, αφού μιλήσει ο κύριος Χρυστομίδης, να συμπληρώσω εγώ τη σκέψη. Φυσικά. Αγαπητέ Ανδρέα, η δική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την επίτευξη λύσης. Κατ' ουδένα λόγο. Εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι ο έλεγχος της Κύπρου ολόκληρης. Και έχει τρεις πολιτικές κατά την άποψή μου. Η μία είναι η πολιτική της παγίωσης, δηλαδή αναμένει ότι με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα θα διαφοροποιηθούν, όπως ανέφερε σε σχέση με τους συνοικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη ο κ. Ηλιάδης. Η δεύτερη πολιτική είναι η επίτευξη μιας λύσης η οποία να δίδει το δικαίωμα στην Κύπρο μέσω του τουρκοκυπριακού κρατηδίου να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο η Τουρκία. Και η τρίτη πολιτική είναι επίτευξη λύσης ομοσπονδιακής με τη διαφορά ότι θα επιδιώξει μετά τη διάλυση της ομοσπονδίας και την ύπαρξη δύο οντοτήτων που θα αναζητούν πλέον τη θέση τους στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, θα νομιμοποιήσει την κατοχή, θα νομιμοποιήσει τη διαίρεση στην Κύπρο, θα νομιμοποιήσει το τουρκοκυπριακό κρατήδιο και με αυτόν τον τρόπο θα έχει κερδίσει τη μάχη όσον αφορά τις πολιτικές εναντί της Κύπρου. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση εκ μέρους της Τουρκίας, ούτε πρόθεση λύσης εκ μέρους της Τουρκίας και όπως ανέφερα και στην αρχή, ένα από τα μόνα, οι μόνες δυνατότητες που έχει μια αδύνατη χώρα είναι η επιμονή της στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Μα βλέπουμε όμως να παραβιάζονται. Ανέφερα στην αρχή και την συμπεριφορά του Χίτλερ όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό σας λέω και εγώ, επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο και κερδίζουμε συμπάθεια διεθνώς και σωρία εγγράφων. Τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να βρούμε κίνητρα για αυτόν τον παίχτη που σύμφωνα με την ανάλυση σας αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί κάτι ουσιαστικό, πώς να το μεταφέρουμε, είναι η ενέργεια, είναι κάτι άλλο. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί προς την πλευρά που νομίζει ότι με κάποιο τρόπο θα μπορέσει να αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας εναντί της Κύπρου. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το βλέπω αδύνατο. Ο κύριος Χιλιάδης μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Άρα εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να φέρει μια λύση που να έχει τη δικλίδα ασφαλείας για την επόμενη μέρα. Κατά την άποψή μου όχι. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον κύριο Ηλιάδη. Οι προηγούμενες μας σκέψεις, κύριε Κυμήτρη, αναφερόντουσαν οπωσδήποτε στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα των παραβιάσεων, των βάναυσων παραβιάσεων που επιχειρεί οπωσδήποτε της διεθνούς εννόμης τάξης η Τουρκία μέσω οπωσδήποτε των τελευταίων εξελίξεων. Να μου επιτρέψετε να έρθω τώρα οπωσδήποτε στο εσωτερικό της χώρας, γιατί αναφέρατε προηγουμένως την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τον κύριο Ακκίντζη.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από τώρα μέχρι τις προεδρικές, όπως τις αποκαλούν, εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, είναι χρόνος ύψης της σπουδαιότητας, κατά την άποψή μου. Και θα ήταν τραγικό να αφήσουμε αυτό τον χρόνο οπωσδήποτε να περάσει αναξιοποιήτως και να μην τον αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος να προάγει την προοπτική της ειρήνης στον τόπο. Δυστυχώς όμως εδώ εμείς ζητάμε να γίνουν πράγματα. Η Τουρκία και ο κ. Ακκιντζή φέρονται να δήλωσαν στο Βερολίνο οτιδήποτε γίνει μετά τις δικές μας. Με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχουν οπωσδήποτε σκέψεις, οι οποίες κατατέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών, στη συνάντηση που έγιναν μεταξύ του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακκιντζή, τις οποίες θα άξιζε οπωσδήποτε να μελετήσουν. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μίλησε ο κύριος Ακκιντζή για την δημιουργία μιας κοινής επιτροπής για τον αθλητισμό ανάμεσα Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Όπως ακριβώς υπάρχει επιτροπή για την διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τον Τάκιν τον Χατζηδημητρίου επικεφαλής, η οποία παρήγαγε ένα σημαντικό έργο μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους χαμηλόφωνα και διακριτικά συνεργάζονται οι δύο κοινότητες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Προβλήματα εγκληματικότητας και άλλα. Λοιπόν, γιατί να μην μελετήσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο αυτό της δημιουργίας και μιας επιτροπής για τον αθλητισμό. Θα μου πείτε, θα λύσει αυτό το πρόβλημα? Όχι, δεν θα το λύσει. Όμως προσθέτω με ένα μικρό ασήμαντο λιθαράκι στην ιδέα ότι οι δύο κοινότητες μπορεί να συνυπάρξουν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τόσο πελώριο πολιτικό πρόβλημα και να μένουμε απαθείς απέναντι σε αυτό, λέγοντας και στηρίζοντας όλες μας τις ελπίδες μόνο στην διεθνή ένωμη τάξη, η οποία παραβιάζεται δυστυχώς όχι μόνο από την Τουρκία, ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου. Και έχουμε αναφέρει και παραδείγματα. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο δεν προσθέτει στη μεγάλη εικόνα, κύριε Λιάδη. Είναι όντως ένα πολύ μικρό λιθαράκι που απλά θα στείλει αυτό το μήνα που δεν αμφισβητείται πλέον ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να συνεργαστούν. Ή φέρα το παράδειγμα της Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σωστό. Αυτή την ώρα είναι τι κάνουμε για την ουσία του Κυπριακού. Και από ό,τι φαίνεται και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η άλλη πλευρά παραπέμπουν τις εξελίξεις για μετά τις λεγόμενες εκλογές. Εγώ, κύριε Κιμήτρη, δεν ταυτίζω τον κύριο Ακκιντζή με την Τουρκία. Το έδειξε κατά την άποψη. Μόνο σε αυτό σημείο λέω ότι είπε και όταν ερωτήθηκε στο Βερολίνο, λέει για μετά τις εκλογές. Ωραία. Όμως δεν μας εμποδίζει παρά την δήλωση αυτή να εξετάσουμε αυτές τις διανοήσεις. Και όταν έχω αναφέρει οπωσδήποτε την κοινή επιτροπή, η μειχτή επιτροπή, οπωσδήποτε για τον αθλητισμό, υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί οπωσδήποτε να περάσει ακόμα ουσιαστικότερα το μήνυμα της συναδέλφωσης και της συμφιλίωσης με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εάν εγκαταλείψουμε και αυτές τις προσπάθειες, εγώ διαρωτώ με οπωσδήποτε τι μένει πλέον στην ελληνοκυπριακή πλευρά για να, τέλος πάντων, να επιχειρήσει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Κάτι θέλατε, κύριε Χρυσοστομίδη, ορίστε. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Ακκιντζή είναι ένας, θέλετε, μετριοπαθέστερος τουρκοκύπριος ηγέτης και τον οποίο γνωρίζω εδώ και 25 χρόνια. Εν τούτης, ελέγχεται από την Τουρκία. Και αυτός και άλλοι περισσότερο, οι οποίοι πιθανόν να τον διαδεχτούν. Έχω την εντύπωση ότι ο Ερντογάν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ακόμη και νοθεία, για να απαλλάξει τον κύριο Ακκιντζή από τη θέση του, να διορίσει δικό του της επιλογής του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εκτός εάν με το να θέσει και πάλι τον κύριο Ακκιντζή επιδιώκει νέες υποχωρήσεις εκ μέρους της δικής μας πλευράς, οι οποίες υποχωρήσεις και πάλι θα κατατεθούν στον κουρβανά της Τουρκίας και θα επιδιώκει και άλλα μέχρι ότου επιτευχθούν οι πολιτικές που έχω προηγουμένως αναφέρει. Κάνουμε όμως μια ανάλυση έχοντας πάντα αφετηρία ότι απλά είτε κρατήσει τον Ακκιντζή ή είναι πάλι εις βάρος, ας πούμε. Δηλαδή, αν επιτύχει ο κ. Ακκιντζή, θα το έχει επιτρέψει η Τουρκία. Αν τον αντικαταστήσει, πάλι θα είναι δουλειά της Τουρκίας. Με το χ στόχο στο Κυπριακό. Δηλαδή, σαν να τα ερμηνεύουμε όλα έχοντας ήδη προαποφασίσει πού θέλουμε να καταλήξουμε στην ανάλυση μας. Ο ίδιος ο κ. Ακκιντζή, όταν τον ερώτησα στο Montpellier γιατί ακριβώς ακολουθεί την πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά εσωτερικά θέματα της ομόσπονδης μελλοντικής Κυπριακής Δημοκρατίας, μου απάντησε: Κύπρο, δεν μπορώ διαφορετικά. Τους χρειάζομαι.
διότι ελέγχουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά και οπωσδήποτε ή οποιαδήποτε ηγεσία των Τουρκοκυπρίων θα είναι υποχρεωμένη να υπακούσει τις οδηγίες της Άγκυρας. Έχουμε ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Νικόλα του Ζανέτου που αφορά στην κουβέντα μας. Θα έρθω, κύριε Λιάδη. Θέλω να πάμε στον Νικόλα να τον ακούσουμε και θα έρθω για να κλείσουμε με ένα δικό σας σχόλιο και για τα δύο μεγάλα θέματα που συζητήσαμε. Ορίστε, Νικόλα. Λοιπόν, έγιναν μέχρι στιγμής δύο προσπάθειες από τη Λευκοσία Ανδρέα για να παραδοθεί το παραπεμπτικό που λέγαμε προηγουμένως στην Άγκυρα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση και πλέον αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, η Δημοκρατία είναι σε συνεννόηση με τους νομικούς συμβούλους για να κάνουν τη μονομερή προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης, να την ετοιμάσουν για να την καταθέσουν. Και θα γίνει αμέσως τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά εκείνη την εισήγηση που μας είπε ο κύριος Ηλιάδης προηγουμένως, έχω κάποιο feedback να δώσουμε. Θεωρητικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, μου είπαν. Δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο όμως μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε όμως να διερευνηθεί αυτό το πράγμα. Από την κυβέρνηση είναι η απάντηση που έχεις λάβει? Ναι. Αγαπητέ Νικόλα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, παγκόσμιο προηγούμενο, δεν είναι ικανοποιητικός λόγος για να μας αποτρέψει από το να το διερευνήσουμε τουλάχιστον. Ναι, είπαν ότι είναι στο τραπέζι πάρα πολλές παρόμοιες επιλογές και είναι ένα από τα σενάρια που θα εξεταστεί. Διότι εμβολιάζει με πολιτική υφή το νομικό σκέλος. Ακριβώς, αυτό εισηγήθηκα, κύριε Κιμήτρη. Μια απορία, αν γίνεται. Έρχομαι, κύριε Χρυσοστομίδη, κάτι θέλει ο Νικόλας να θέσω. Το Ισραήλ, που επίσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, δεν κάνω λάθος, το δίκαιο της θάλασσας, θα ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αίτημα? Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, Νικόλα. Εκείνο το οποίο εγώ νομίζω είναι ότι η Κύπρος, η οποία την καίει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ίσως από αυτές τις εξελίξεις καίγεται, αξίζει να διερευνήσει οπωσδήποτε αυτή την προοπτική για αυτό το ενδεχόμενο. Και μη σας φανεί παράξενο το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται να είναι σε μια ανοιχτή αντιδικία με την Τουρκία σε τόσα και τόσα θέματα. Υπάρχουν τομείς τους οποίους συνεργάζονται πολύ πολύ αρμονικά. Συνεπώς, εάν και το Ισραήλ βλέπει ότι και τα δικά του συμφέροντα εξυπηρετούνται με το να ειρηνεύσει η περιοχή, με το να λύσει οπωσδήποτε αυτό το πρόβλημα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών ή των συμφερόντων των επιμέρους χωρών στην θαλάσσια περιοχή, αυτό εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα, δεν βλέπω εγώ προσωπικά λόγο γιατί να μην συνενέσει σε μια κοινή προσπάθεια από όλα αυτά τα κράτη. Ή μπορεί να πάμε με όσους πάνε. Κύπρος, Ελλάδα. Ακριβώς, που θα είναι διαφορετική βαρύτητα. Ακριβώς. Κύριε Χρυσοστομίδη. Όλες αυτές οι χώρες μπορούν να παρέμβουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Όπως έγινε, για παράδειγμα, παρέμβαση της Κύπρου στην περίπτωση της Μαυρικίων αντί της Μεγάλης Βρετανίας για τα Chagos Islands. Εκεί παρενέβη εκ δικαιώματος η Κύπρος, όπως και κάθε κράτος μπορεί να παρέμβει σε εκκρεμούσα διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ταυτόχρονα όμως, ανέφερα προηγουμένως μια άλλη δυνατότητα διαιτησίας, όπως έγινε στην περίπτωση Κίνας και Φιλιππινών. Εκεί το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο είπε ότι παρά τις αντιδράσεις της Κίνας, έχω δικαιοδοσία να ασχοληθώ με την υπόθεση. Ασχολήθηκε παρά την αντίδραση της Κίνας και άλλων χωρών της Ταϊβάν κλπ. Και έβγαλε απόφαση υπέρ των Φιλιππινών. Τώρα, αν θα εφαρμοστεί η απόφαση αυτή ή όχι, όμως δεν γνωρίζω. Όμως πολιτικό πλεονέκτημα έχουν οι Φιλιππίνες εναντί της Κίνας. Να συμπληρώσω οπωσδήποτε δύο θέματα μετά από τις αναφορές του κ. Χρυσοστομίδη. Πρώτον, έχει κάνει μια αναφορά οπωσδήποτε στο τι του έχει πει ο κ. Ακιντζή σε σχέση οπωσδήποτε με την Τουρκία. Όχι μόνο ο κύριος Ακιντζή, αλλά εγώ νομίζω ότι πολλοί Τουρκοκύπροι σήμερα αισθάνονται και λένε προς εμάς, αισθανόμαστε οπωσδήποτε να είμαστε ανάμεσα μέσα σε μια μέγκαινη. Από τη μια είναι οι Ελληνοκύπροι με τους οποίους δεν μπορέσαμε να χτίσουμε οπωσδήποτε μια δημιουργική σχέση και από την άλλη είναι η Τουρκία που επικρέμεται πάνω από εμάς οπωσδήποτε και μας απειλεί με όλη αυτή την δύναμη την οποία διαθέτει. Το μήνυμα το οποίο έρχεται σταθερά προς εμάς είναι ότι εμείς θέλουμε, από τους προοδευτικούς τουλάχιστον Τουρκοκύπριους, θέλουμε να ζήσουμε οπωσδήποτε στα πλαίσια τέλος πάντων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Ελληνοκύπριους και αν μπορέσουμε να αφαιθούμε ελεύθεροι, αυτό θα επιτύχουμε. Είναι ένα ζήτημα προσανατολισμός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κύριε Λιάδη, αν βλέπουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
μιας λύσης του Κυπριακού με τους Ελληνοκύπριους ή αν θέλουν να έχουν και τα ωφέλη αλλά και την ασφάλεια που παρέχει με την ισχύ Η δική μου εκτίμηση, κύριε Κυμήρητη, είναι με όσους Τουρκοκύπριους συνομιλώ και ίσως συμβαίνει να είναι με προοδευτικούς Τουρκοκύπριους, μου επαναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Ότι βρισκόμαστε μέσα στη Μέγγενη, παρακαλώ βοηθήστε στο βαθμό που είναι κατορθωτό. Θέλω να κάνω ένα δεύτερο σχόλιο. Έχουμε ακόμα κάτι όμως που μπορεί να βοηθήσει πάνω στην κουβέντα που κάναμε από την αρχή. Μια παραδοχή από τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα. Ορίστε, Νικόλα. Ήταν συνέντευξη στο Sky. Η συμφωνία με τη Λιβύη είναι η απάντηση της Τουρκίας στην περιθωριοποίησή της από τις άλλες χώρες της περιοχής. Θα τους αφαιρέσουμε λοιπόν και αυτό το επιχείρημα, ότι περιθωριοποιείται. Και εγώ επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη την δική μου, εάν είναι ομαδική η προσέγγιση, ίσως να είναι και διαφορετική η θέση της Τουρκίας. Αξίζει να το διερευνήσουμε. Και να τονίσω οπωσδήποτε σε απάντηση του όσα είχε πει ο κύριος Χρυσοστομίδης προηγουμένως. Λέγει ότι μπορεί να προσφύγουν και μπορούν να προσυπογράψουν, αφού αρχίσει η διαδικασία, να παρέμβουν οπωσδήποτε και οι άλλες χώρες. Διαρωτώ με, το πολιτικό impact, ο πολιτικός απόϊχος που θα έχει μια κοινή προσπάθεια όλων των χωρών αυτών προς την Τουρκία θα είναι το ίδιο με το να παρέμβει οπωσδήποτε σταδιακά σε μεταγενέστερο στάδιο μια έκταση. Συμφώνησε μαζί σας σε αυτό, κύριο Σούστα. Και να υποβάλω μια ερώτηση. Αν εντωμεταξύ γίνονται προσπάθειες για να συνενέσουν και οι άλλες χώρες την προσφυγή αυτή, στο μεταξύ τι κάνουμε, να μην καταθέσουμε την προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα είπε κανένας τέτοιο πράγμα. Συμφωνείτε στο τέλος. Αυτό το χαιρετήσαμε. Όχι, ναι. Απλά το, στο τέλος και επί της ουσίας έχετε συμφωνήσει. Είναι επιμέρους οι διαφορές σε άλλα ζητήματα. Κύριε Χρυσοστομίδη, έχετε και εσείς ένα καταληκτικό σχόλιο. Ναι, θα έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί, η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων συμβαδίζει με την Άγκυρα. Είναι λάθος, με συγχωρείς. Κάποιοι προοδευτικοί Τουρκοκύπροι, συμπεριλαμβανομένων του Ισκιάν, του Ντορτουράν, του Κανατλή κλπ., οι οποίοι συμφωνούν την δημιουργία μιας βιώσιμης ομοσπονδίας, χωρίς να καθορίζουν όμως τα όρια. Και έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων συμβαδίζει απολύτως με την Άγκυρα και την πολιτική της. Είναι ανακρίβεια. Ας μου επιτρέψει ο φίλος μου, ο κ. Χρυσοστομίδης, να πω ότι είναι ανακρίβεια. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία, φέρουν τον κύριο Νακιντζή να προηγείται. Και λέγω εγώ ότι εάν δημιουργούσαμε ένα ακόμα πιο θετικό κλίμα, οπωσδήποτε μέσα από πρωτοβουλίες δικές μας, νομίζω ότι θα ενισχύεται η προοπτική να εκλεγεί ο κ. Νακιντζή. Και εγώ δεν ταυτίζω τον κύριο Νακιντζή με οποιονδήποτε άλλον τουρκοκύπριο ηγέτη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς. Είναι ο δημόσιος διάλογος πολύ πιο χρήσιμος και παραγωγικός, με κατάθεση εισηγήσεως, ζήμωση και στις διαφωνίες. Να ακούγονται όλες οι απόψεις. Να είστε καλά. Κύριε Χρυσοστομίδη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε.